Στην δεύτερη υποενότητα θα μιλήσουμε για την σημαντικότητα των κοινωνικών δεξιοτήτων, των δεξιοτήτων ζωής και την σημασία της αυτορύθμισης. Η κοινωνικότητα και η σύναψη επιτυχημένων σχέσεων επηρεάζει σε πολύ σημαντικό βαθμό την αυτοπεποίθηση ενός ατόμου. Βασικό συστατικό της κοινωνικότητας είναι οι κοινωνικές δεξιότητες, διαπροσωπικές δεξιότητες που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική και επιτυχημένη επικοινωνία και κοινωνική αλληλεπίδραση. Ας πάμε να αναφέρουμε κάποιες κατηγορίες κοινωνικών δεξιοτήτων. Βασικές δεξιότητες. Σε αυτές ανήκουν η βλεμματική επαφή και η κατάλληλη γλώσσα του σώματος, η χρήση ονομάτων, το μοίρασμα με άλλους, η ικανότητα να ακολουθεί κάποιος οδηγίες, η προσεκτική ακρόαση, ο αποκλεισμός ερεθισμάτων που αποσπούν την προσοχή. Στις διαπροσωπικές δεξιότητες ανήκουν η αναμονή της σειράς στην συζήτηση ή στο παιχνίδι, η ικανότητα συμμετοχής σε μία δραστηριότητα, το να μπορεί να ζητάει κάποιος άδεια για να κάνει κάτι. Έχουμε την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Εδώ ανήκουν η αναζήτηση βοήθειας, η απολογία, η συνειδητοποίηση και η αποδοχή των συνεπειών, η επιλογή του επόμενου βήματος. Στην ικανότητα επίλυσης των συγκρούσεων έχουμε την διαπραγμάτευση, τον συμβιβασμό, την κατανόηση και τον σεβασμό στην άποψη του άλλου, την επίτευξη συμφωνίας, την υπεράσπιση της προσωπικής γνώμης. Και τέλος, έχουμε τις δεξιότητες που ενισχύουν την ομαδικότητα, όπως είναι η χρήση επένου και φιλοφρονήσεων, η ενθάρρυνση, ο διαχωρισμός του να διαφωνείς με μία ιδέα από το να απορρίπτεις το πρόσωπο που την εκφράζει, όπως και την προσφορά της βοήθειας. Γιατί όμως οι κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικές? Είναι σημαντικές για να μπορούμε να συμπεριφερόμαστε ο ένας τον άλλον με ευγένεια, με σεβασμό, ειλικρίνεια και καλοσύνη. Πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς αυτές? Τι θα γινόταν αν τα μικρά παιδιά δεν μπορούσαν να περιμένουν τη σειρά τους? Τι θα γινόταν αν παίρναμε ο ένας τα πράγματα του αλουνού χωρίς να τα ζητάμε? Αν οι άνθρωποι λέγανε ψέματα για να πάρουν αυτό που θέλουν? Χωρίς κοινωνικές δεξιότητες, οι άνθρωποι συχνά θα ήταν πραγματικά μπερδεμένοι, τις περισσότερες φορές θυμωμένοι. Είναι σημαντικές επίσης και για την επίτευξη των προσωπικών επιτυχιών. Εκτός από τις κοινωνικές δεξιότητες, έχουμε και τις δεξιότητες ζωής. Ονοματίζοντάς τες, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η παρακάτω. Η ικανότητα λήψης αποφάσεων και δημιουργικής σκέψης, η ικανότητα κριτικής σκέψης και η ικανότητα για αποτελεσματική επικοινωνία, η ικανότητα ανάπτυξης και διατήρησης διαπροσωπικών σχέσεων, η αυτογνωσία, η ενσυναίσθηση και η διαχείριση συναισθημάτων και άγχους. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να εστιάσουμε στον ορισμό και την σημασία της αυτορύθμισης. Η αυτορύθμιση θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στην εκπαίδευση. Είναι μία σύνθετη δεξιότητα και ενσωματώνει γνωστικά, βουλητικά, συμπεριφορικά χαρακτηριστικά, ενώ θεωρείται σημαντικό αναπτυξιακό επίτευγμα. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τον έλεγχο της συμπεριφοράς, των συναισθημάτων και των σκέψεων κάποιου, ώστε να μπορέσει να πετύχει μακροπρόθεσμους στόχους. Οι κοινωνικές καταστάσεις μπορεί να γίνουν απρόβλεπτες. Τέτοιες καταστάσεις μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση σε άτομα με αυτισμό και νοητική αναπηρία και να οδηγήσουν τα άτομα αυτά σε κοινωνική απομόνωση και έλλειψη ευκαιριών συμμετοχής σε κοινωνικές δραστηριότητες. Θα λέγαμε λοιπόν ότι είναι απαραίτητο τα άτομα με αναπηρία να εκπαιδεύονται διαρκώς στο πεδίο των κοινωνικών δεξιοτήτων, των δεξιοτήτων ζωής και της αυτορύθμισης, και μια σημαντική εκπαιδευτική αλλά και θεραπευτική προσέγγιση είναι αυτή της Carol Gray μέσω των κοινωνικών ιστοριών αλλά και το video modeling. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις τεχνικές στο εγχειρίδιο.